Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η κυκλική οικονομία αποτελεί το μεγάλο στοίχημα της πράσινης ανάκαμψης και η Ελλάδα ενεργοποιεί μηχανισμούς και στρατηγικές για να βρεθεί στην πρώτη γραμμή των βιώσιμων επενδύσεων. Γι' αυτό το θέμα θα μας μιλήσει σήμερα ο πλέον αρμόδιος άνθρωπος, ο κύριος Γιώργος Κρεμλής, ο οποίος είναι σύμβουλος του Πρωθυπουργού σε θέματα ενέργειας και περιβάλλοντος. Κύριε Κρεμλή, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας σήμερα. Θα ξεκινήσουμε με ένα θέμα το οποίο είναι πιο επίκαιρο από ποτέ λόγω της πανδημίας. Η κυκλική οικονομία συνδέεται με την πράσινη ανάπτυξη, συνδέεται όμως και με τη δημόσια υγεία. Κύριε Χαλάτση, καταρχάς να σας ευχαριστήσω για την φιλοξενία. Πράγματι, η σχέση κλιματικής αλλαγής, περιβαλλοντικής υποβάθμισης, δημόσιας υγείας και πανδημιών είναι μια σχέση η οποία αναδείχθηκε λόγω της πρόσφατης πανδημίας του COVID-19. Και είναι γεγονός, πράγμα που έχει αποδειχθεί και επιστημονικά, τόσο από τα λίμματα όσο και από την ατμοσφαιρική ρύπανση, ότι η υποβάθμιση του κλίματος και η περιβαλλοντική υποβάθμιση μπορεί να ενισχύσει την μεταδοτικότητα των πανδημιών και των ιών, μια που συμβάλλει, αν θέλετε, και στην, θα έλεγα, αποδυνάμωση και ρύπανση του περιβάλλοντος και την ατμοσφαιρική ρύπανση με τα αιωρούμενα σωματίδια, τα οποία γίνονται και μοχλός μετάδοσης των ιώσεων και των πανδημιών, κάτι που είδαμε πρόσφατα και με τα λίμματα, στα οποία διαπιστώνονται πολύ υψηλά ποσοστά ιού, όπως πληροφορηθήκαμε και χθες από τις πρόσφατες μελέτες που έχουν γίνει ειδικά στην Αττική. Είναι λοιπόν μία αλυσίδα της οποίας όλη η κρίκη πρέπει να είναι ασφαλής. Δηλαδή προστατεύουμε το κλίμα, προστατεύουμε το περιβάλλον, ώστε να εξασφαλίσουμε την ποιότητα της ζωής, καλή δημόσια υγεία και με αυτόν τον τρόπο να καταπολεμήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τις πανδημίες. Και η Ελλάδα έχει ένα φιλόδοξο σχέδιο για την κυκλική οικονομία. Θα ενεργοποιηθούν μηχανισμοί, χρηματοδοτικοί μηχανισμοί, μια πληθώρα μηχανισμών. Έχουμε και τα ταμεία, τα ευρωπαϊκά, που υποστηρίζουν τέτοιες δράσεις. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να απορροφήσει τα κεφάλαια αυτά? Ποιοι θα είναι οι τομείς προτεραιότητας? Η μεγάλη πρόκληση, κυρία Χαλάτση, θα είναι να απορροφήσουμε όλα αυτά τα κονδύλια, γιατί τα κονδύλια είναι πάρα πολλά. Η κυκλική οικονομία αποτελεί την εμβληματική προτεραιότητα μαζί με την πράσινη μεγέθυνση και την γαλάζια οικονομία, αλλά και την ψηφιακή οικονομία, οι οποίες με τη σειρά τους πρέπει να γίνουν κυκλικές. Εδώ θα ήθελα να χρησιμοποιήσω την έκφραση ότι η κυκλική οικονομία μπολιάζει, εμβολιάζει, είναι και του σειρμού η έκφραση, τόσο την πράσινη μεγέθυνση όσο και την γαλάζια οικονομία, που είναι πολύ σημαντική για τη χώρα μας, μια που η χώρα μας έχει την μεγαλύτερη ακτογραμμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον μεγαλύτερο νησιωτικό χώρο, αλλά και την ψηφιακή οικονομία. Υπό την έννοια λοιπόν αυτή, οι εμβληματικές αυτές προτεραιότητες με ομπρέλα, να χρησιμοποιήσω την έκφραση αυτή, την κυκλική οικονομία, θα χρηματοδοτηθούν κατά προτεραιότητα τόσο από το ΕΣΠΑ της νέας προγραμματικής περίοδου 2021-2027, από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο θα διαθέσει περίπου το 30% των κονδυλίων του για την προστασία του κλίματος και του περιβάλλοντος, από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, το οποίο θα χρηματοδοτήσει την απολιγνητοποίηση στους 5 Δήμους, 4 στην Δυτική Μακεδονία και 1 στην Πελοπόννησο, αλλά και θα συμβάλλει στην απανθρακοποίηση των νησιών του Αιγαίου, ώστε τα νησιά αυτά να περάσουν από το μαζούτ, κατεξοχήν ρυπογόνο όπως γνωρίζετε, που χρησιμοποιούν σήμερα, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή να διασυνδεθούν με την υπηρετική Ελλάδα ή με άλλα νησιά, ώστε προοδευτικά να απεξαρτηθούν από τα ορυκτά καύσιμα και προκειμένου το μαζούτ. Επομένως, είναι επενδύσεις στην ενέργεια, αλλά όχι μόνο στην ενέργεια, όπως νομίζουν αρκετοί. Να μείνουμε στο κομμάτι των επενδύσεων. Το ΕΣΕΚ προβλέπει ότι το 35% η συμμετοχή των ΑΠΕ στην τελική ακαθάριστη κατανάλωση ενέργειας θα διαμορφωθεί στο 35%.
Με το υπόλοιπο 65% τι θα γίνει? Υπάρχει κάποιο σχέδιο για βελούδινη ενεργειακή μετάβαση? Έχουμε, ας πούμε, το φυσικό αέριο, είναι το καύσιμο γέφυρα. Υπάρχουν οι υποδομές του φυσικού αερίου, οι οποίες θα μπορέσουν ενδεχομένως να φιλοξενήσουν μεταφορά υδρογόνου. Να πω, κυρία Χαλάτση, ότι το ΕΣΕΚ πράγματι ήταν πιο φιλόδοξο από την οδηγία, όπως ισχύει σήμερα, των ΑΠΕ, την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρ' όλα αυτά, επειδή σύντομα θα ψηφιστεί ο νόμος για το κλίμα, ο κανονισμός για αυτούς που γνωρίζουν την ορολογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το Ευρωπαϊκό, από Κοινοβούλιο και από το Συμβούλιο, στο νόμο για το κλίμα θα προβλέπονται ακόμη υψηλότερα ποσοστά ΑΠΕ και ενεργειακής εξοικονόμησης και ενεργειακής αποτελεσματικότητας. Με αποτέλεσμα, επειδή ο κανονισμός εφαρμόζεται άμεσα στην Εθνική Ένωμη Τάξη των Κρατών, οι στόχοι αυτοί να τροποποιήσουν κατά κάποιο τρόπο τους στόχους του ΕΣΕΚ επί τα βελτίο. Δηλαδή θα είναι πιο φιλόδοξοι από τους στόχους του ΕΣΕΚ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Αυτό βέβαια προϋποθέτει ότι στη χώρα μας θα μπορέσουμε να αναπτύξουμε ακόμη περισσότερο τις ΑΠΕ. Όπως ξέρετε, στα χαρτιά υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες αιτήσεις για ΑΠΕ. Υπάρχει όμως πρόβλημα κοινωνικής αποδοχής σε πολλές περιοχές της χώρας μας και ειδικά στα νησιά, τα οποία δεν θέλουν, των οποίων οι κάτοικοι δεν θέλουν ανεμογεννήτριες ή φωτοβολταϊκά. Αυτό οφείλεται και στο ότι δεν έχουν επικαιροποιηθεί ή μάλλον δεν έχουμε χωροταξικά ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει, διότι όπως αντιλαμβάνεστε, κυρία Χαλάτση, αυτά τα χωροταξικά πρέπει να υποβληθούν και σε στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η οποία προβλέπει και διαβούλευση με τους ενδιαφερομένους, άρα με τους κατοίκους, με τους παράγοντες, τους οικονομικούς των νησιών και των περιοχών όπου τα χωροταξικά αυτά θα αναπτυχθούν. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό να γίνει αυτό. Πιστεύω ότι η χώρα μας έχει το πιο πλούσιο και αιολικό δυναμικό και δυναμικό ηλιακό, αλλά και δυναμικό από τα κύματα, όπως επίσης και δυναμικό από τη βιομάζα. Για παράδειγμα, ο καφέ κάδος που θα είναι τα βιοαπόβλητα, όπως και τα γεωργικά, τα κτηνοτροφικά απόβλητα, τα λεγόμενα πράσινα απόβλητα, τις γεωργίες, μπορούν να παράξουν ενέργεια, να παράξουν βιοαέριο, να παράξουν καύσιμα. Όλα αυτά εμπλουτίζουν το ενεργειακό μείγμα της χώρας μας. Mm-hmm. Όπως επίσης και η ενέργεια από τα κύματα στην οποία αναφέρθηκα και βέβαια πολύ σωστά αναφερθήκατε στο υδρογόνο. Το υδρογόνο είναι το καύσιμο του μέλλοντος. Το φυσικό αέριο είναι καύσιμο μετάβασης, το οποίο προοδευτικά θα μειώνεται διότι δεν θα συνυπολογίζεται μεταξύ των ΑΠΕ. Mm-hmm. Άρα, εάν ο στόχος των ΑΠΕ αυξηθεί, που θα αυξηθεί με το νόμο για το κλίμα, οι επενδύσεις που γίνονται σε φυσικό αέριο, δυστυχώς, βάσει και του κανονισμού ταξόνομη και των πράσινων χρηματοδοτήσεων, δεν θα μπορούν να χρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από δάνεια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων ή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης. Παρ' όλα αυτά, το φυσικό αέριο είναι πολύ χρήσιμο ως καύσιμο μετάβασης, γέφυρα όπως πολύ σωστά είπατε, για να μας πάει μέχρι το 30, που θα μειώσουμε τις εκπομπές κατά 55% σε σχέση με τις εκπομπές του 1990 και να μας πάει εσίως στο 50, που είναι ο στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε η Ευρώπη να γίνει μια κλιματικά ουδέτερη, ήπειρος, γεωγραφική, αν θέλετε, περιφέρεια, στόχος τον οποίο ασπάζεται τώρα και η νέα administration Biden, το net zero, που θα είναι πλέον που είναι ο πιο φιλόδοξος στόχος, αλλά και το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο δυστυχώς δεν είναι πλέον κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και δράτομαι της ευκαιρίας τώρα για να σας ρωτήσω για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία όπως ξέρουμε τώρα επεξεργάζεται τα πρότυπα για τις πράσινες επενδύσεις. Υπάρχουν κάποιες οικολογικές οργανώσεις, κάποιοι φορείς οι οποίοι υποστηρίζουν ότι οι δεσμεύσεις κάποιων μεγάλων υπογόνων οικονομιών είναι κάπως γενικόλογες, κάπως χαλαρές και δεν υπάρχουν κάποιοι δεσμευτικοί μετρήσιμοι στόχοι οι οποίοι να δημοσιοποιούνται τακτά χρονικά διαστήματα. Δηλαδή δεν μπορούμε να παρακολουθούμε
σε εθνικό ή παγκόσμιο επίπεδο, τι πρόοδο κάθε κράτος σημειώνει όσον αφορά στους κλιματικούς στόχους. Είναι ένας, θα έλεγα, έγκυρος προβληματισμός αυτός τον οποίο εκφράζεται. Σε ό,τι αφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, υπάρχουν συγκεκριμένοι δεσμευτικοί στόχοι, που είναι οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έχει κυρώσει την Συμφωνία των Παρισίων, αλλά και οι στόχοι των κρατών μελών έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα αυτά ελέγχονται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βέβαια η νέα οδηγία που θα επικαιροποιηθεί λόγω ακριβώς της Πράσινης Συμφωνίας και του νόμου για το κλίμα, είναι νομικά δεσμευτική. Μετατρέπεται σε εθνικό δίκαιο και επιβάλλονται κυρώσεις στα κράτη-μέλη εάν δεν τηρήσουν τους στόχους της οδηγίας. Το ερώτημά σας είναι πολύ πιο σημαντικό για τις τρίτες χώρες, οι οποίες συμμετέχουν στη Σύμβαση των Παρισίων. Με την συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών, η τάση είναι να καλύψουμε το 75% των εκπομπών παγκοσμίως, πάμε δηλαδή από το 65% στο 75%, ώστε όλες αυτές οι χώρες να συμμετάσχουν πλήρως στην Συμφωνία των Παρισίων και να δεσμευτούν με εθνικές καθορισμένες συνεισφορές. Αυτό που λέμε στα αγγλικά, nationally determined contributions, δηλαδή πώς θα συμβάλλουν στην μείωση των εκπομπών τους στο πλαίσιο των δεσμεύσεων που αναλαμβάνουν με τη Σύμβαση των Παρισίων. Δυστυχώς η Συμφωνία των Παρισίων δεν είναι μεν νομικά δεσμευτική, διότι αποτελεί διεθνές δίκαιο, δεν προβλέπει όμως τους μηχανισμούς επιβολής που προβλέπει το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm-hmm. Γι' αυτό και σας είπα ότι σε ό,τι αφορά τα 27 κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να είμαστε απόλυτα βέβαιοι ότι οι στόχοι θα επιτευχθούν, διότι είναι και δεσμευτική και υπάρχει και διαδικασία επιβολής με κίνηση διαδικασιών παραβιάσεων, παραπομπής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Για τις τρίτες χώρες εφαρμόζεται το διεθνές δίκαιο, το οποίο όπως χαρακτηριστικά λένε οι νομικοί, είναι μαλακό δίκαιο, δηλαδή δεν προβλέπεται σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών μηχανισμός επιβολής κυρώσεων. Και αυτό βέβαια που έχει σημασία είναι να διευρυνθούν και τα οικονομικά εκείνα εργαλεία που θα επιτρέψουν στις αναπτυσσόμενες χώρες να μπορέσουν να εκπληρώσουν τους στόχους τους οποίους έχουν δεσμευτεί να εκπληρώσουν. Σωστά. Και κάτι τελευταίο με το οποίο θα κλείσουμε. Έχει τεθεί σε διαβούλευση το σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία. Σε αυτό συμμετάσχουν αρκετοί φορείς, επιχειρήσεις, ακαδημαϊκά ιδρύματα. Έχουν γίνει διάφορα σχόλια, πολύ ενδιαφέροντα. Θα σταθώ σε δύο. Το ένα αφορά στον προβληματισμό των καταναλωτών για το κατά πόσο τα ανακυκλούμενα υλικά για την αποστήρωση ουσιαστικά και την απολύμανση των ανακυκλούμενων υλικών και για το κατά πόσο αυτά όταν επανακυκλοφορούν τα προϊόντα, ενδύματα, καλλιντικά, φέρουν κάποιες πιστοποιήσεις ή αν υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί που να διασφαλίζουν ότι είναι ασφαλή για χρήση, ότι δεν περιέχουν τοξικές ουσίες για παράδειγμα. Είναι πολύ κέριο το ερώτημά σας. Να σας πω ότι ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση για τον οδικό χάρτη κυκλικής οικονομίας που επικαιροποιεί την εθνική στρατηγική κυκλικής οικονομίας ενσωματώνοντας και το δεύτερο σχέδιο δράσης κυκλικής οικονομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ένας πρωτοποριακός, θα έλεγα, χάρτης, ο οποίος καλύπτει κατά τρόπο ολιστικό όλα τα θέματα της κυκλικής οικονομίας και ο οποίος βέβαια προβλέπει τα 5 ρεύματα διαλογής, χωριστής διαλογής των ανακυκλωσίμων στην πληγή, δηλαδή πλαστικό, γυαλί, αλουμίνιο, χαρτί και τα βιοπόβλητα στα οποία αναφέρθηκα προηγουμένως, ώστε να έχουμε καθαρά υλικά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνεται χωριστή διαλογή στην πληγή, να μην αναμειγνύονται τα ανακυκλώσιμα μεταξύ τους, ώστε να διαφυλάσσεται η ποιότητά τους, διότι για να σας αναφέρω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, από το πλαστικό που αποτελεί και χωριστό ρεύμα, στο μέλλον από το 2024, τα νέα πλαστικά μπουκάλια από PET θα πρέπει κατά 25% να έχουν ανακυκλωμένο πλαστικό. Άρα έχει πάρα πολύ σημασία το πλαστικό αυτό που θα χρησιμοποιηθεί για την ανακύκλωση να είναι και καθαρό και να μην έχει έρθει σε επαφή με χημικές ουσίες μέσα
από κάδους συλλογής ανακυκλωσίμων ή συμμίκτων, διότι σε αυτή την περίπτωση τίθεται πρόβλημα δημόσιας υγείας. Άρα τα πλαστικά και τα χημικά είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα και ακριβώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να διασφαλίσει ότι το πλαστικό που θα χρησιμοποιείται για την ανακύκλωση πρέπει να είναι καθαρό και ασφαλές, διότι θα μπει πλέον στην παραγωγή άλλων υλικών από πλαστικό ή άλλων προϊόντων. Αυτή είναι και η έννοια της κυκλικής οικονομίας και δεν θα θάβεται όπως θάβονται σήμερα πολύ μεγάλες ποσότητες ανακυκλωσίμων. Να σας πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προβλέψει και φόρο για τα πλαστικά, ο οποίος προβλέπει ότι όσο περισσότερο ανακυκλώνεις, τόσο λιγότερο φόρο θα πληρώνεις. Και αυτός ο φόρος είναι πόρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή εμείς οι Έλληνες ως φορολογούμενοι, εάν οι επιδόσεις χώρας μας σε ανακύκλωση πλαστικού είναι περιορισμένες, θα πληρώνουμε περισσότερο φόρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ αν ανέβει πολύ ψηλά η ανακύκλωση, θα πληρώνουμε κατά αναλογία πολύ λιγότερο φόρο. Και σε εθνικό επίπεδο η κυβέρνηση προτίθεται, δεν ξέρω τι έχετε κάνει σε αυτό το κομμάτι, γι' αυτό σας ρωτάω, προτίθεται να έχει συγκεκριμένους ελεγκτικούς μηχανισμούς, δηλαδή θα έχουμε και πιο συγκεκριμένες προδιαγραφές γι' αυτό το κομμάτι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρξουν και τα συστήματα που θα διασφαλίζουν ακριβώς τα ακριβή ποσοστά ανακύκλωσης, που αυτή τη στιγμή δεν είναι πολύ σαφή, την ποιότητα των ανακυκλωσίμων και βέβαια τις διαδικασίες ώστε ανακυκλώσιμα να επαναχρησιμοποιούνται για την παραγωγή προϊόντων, τα οποία είναι και πολύ σημαντικά για τη δημόσια υγεία. Δηλαδή το μπουκάλι, το πλαστικό ή το γυάλινο πρέπει να είναι εγγυημένα ασφαλές για την χρήση του από εάν μπουν μέσα στην παραγωγή ανακυκλώσιμα υλικά. Άρα και ελεγκτικοί μηχανισμοί και μηχανισμοί ποιότητας θα πρέπει να προβλεφθούν και είναι και πάρα πολύ σημαντικό οι επιχειρήσεις να μπουν προοδευτικά και στο ευρωπαϊκό σήμα το Ecolabel, όπως και στο ευρωπαϊκό σύστημα το E-MAS, που είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιβαλλοντικής των επιχειρήσεων που έχουν έναν ακριβώς λογότυπο ότι υπάγονται ακριβώς τον κανονισμό αυτό που διασφαλίζει ότι λειτουργούν σύμφωνα με τα καλύτερα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Μάλιστα, και το τελευταίο που θα ήθελα να σας ρωτήσω πριν κλείσουμε είναι ο δημόσιος τομέας. Πάλι στην διαβούλευση είχε παρουσιαστεί, είχε εκφραστεί η ιδέα στην κυκλική οικονομία να συμμετάσχουν και νοσοκομεία και άλλα δημόσια ιδρύματα μέσω πιλωτικών προγραμμάτων τα οποία θα αφορούν σε βιοαπόβλητα, σε παραγωγή κομπόστ. Φαίνεται ότι υπάρχει δηλαδή χώρος για το δημόσιο τομέα και για τα δημόσια κτίρια. Τα νοσοκομεία και είναι κάτι με το οποίο είχα ασχοληθεί προσωπικά και μάλιστα είχα δημοσιεύσει και κάποιο άρθρο μου. Όπως ξέρετε, τα νοσοκομεία παράγουν τα λεγόμενα νοσοκομιακά απόβλητα, που είναι μολυσματικά απόβλητα. Και θα πρέπει τα ίδια τα νοσοκομεία να έχουν συστήματα αποτέφρωσης ή απολύμανσης ή να συμβάλλονται με αδειοδοτημένες επιχειρήσεις οι οποίες συλλέγουν τα νοσοκομιακά. Τώρα με τον COVID δημιουργήθηκε και μία νέα κατηγορία, αν θέλετε, μολυσματικών, που είναι και οι αναπνευστήρες και όλα τα συστήματα όπου γίνονται, αν θέλετε, οι αναλύσεις για να διαπιστωθεί αν υπάρχει COVID. Και βέβαια και οι μάσκες, διότι αν αυτός που φορά τη μάσκα είναι ασφαλής, δεν έχει προσβληθεί, η μάσκα είναι ένα απλό απόρριμμα. Εάν όμως έχει προσβληθεί, η μάσκα και αυτή με τη σειρά της έχει μολυνθεί. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό και αυτό είναι κάτι που θα μπορούσε να γίνει, να μπουν χωριστοί κάδοι στα νοσοκομεία για τα λεγόμενα απόβλητα του COVID ή τις μάσκες ή τα αντιδραστήρια ή τους αναπνευστήρες κτλ. Σε κάθε περίπτωση είμαστε και εδώ στον τομέα της κυκλικής οικονομίας, διότι όλα αυτά τα μολυσματικά απόβλητα και ενέργεια μπορεί να παράξουν μέσα από μια ενεργειακή αξιοποίησή τους, αλλά και υπό προϋποθέσεις μπορεί να οδηγήσουν στην παραγωγή κάποιων πρώτων υλών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, εφόσον βέβαια πληρούνται οι προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας, στην παραγωγή άλλων προϊόντων. Μάλιστα. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που μας είπατε, πολύ διαφωτιστικά. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν κοντά μας σήμερα. Και εγώ σας ευχαριστώ, κυρία Χαλάτση, για την ευκαιρία που μας δώσετε και ελπίζω να έχουμε και άλλες ευκαιρίες στο μέλλον, μια που τα θέματα αυτά εξελίσσονται ραγδαία και είναι και τα θέματα του μέλλοντος.